ο Ξυλοκόπος και ο Έρμης. Ένας ξυλοκόπος έκοβε ξύλα κοντά σε ένα ποτάμι. Καθώς όμως χτυπούσε ένα δέντρο, το τσεκούρι του ξέφυγε από τα χέρια και έπεσε στο νερό. Στεναχωρημένος πολύ που έχασε το τσεκούρι του, κάθισε στην ακροποταμιά και άρχισε να κλαίει. Ο θεός Ερμής που έτυχε να περνάει από εκεί τον ρώτησε γιατί κλαίει και άμα έμαθε την αιτία τον λυπήθηκε. Βούτυξε αμέσως στο ποτάμι, έβγαλε ένα τσεκούρι χρυσό και τον ρώτησε. «Αυτό είναι το τσεκούρι σου». «Μακάρι να ήταν αυτό», αποκρίθηκε θλιμμένο ο ξυλοκόπος. Ο θεός ξαναβούτυξε στο ορμητικό ποτάμι και έβγαλε ένα τσεκούρι ασημένιο. «Ούτε αυτό είναι το δικό μου», είπε ο ξυλοκόπος. Τότε ο Ερμής ξαναβούτυξε και βγήκε αυτή τη φορά κρατώντας το τσεκούρι που είχε πέσει στο ποτάμι. «Αυτό είναι το δικό μου», φώναξε ο ξυλοκόπος. Ο θεός όμως συγκινημένος από την τιμιότητά του, του χάρισε και τα άλλα δύο τσεκούρια. Ο ξυλοκόπος γύρισε χαρούμενος στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του όσα έγιναν. Κάποιος από αυτούς σκέφτηκε να κάνει τα ίδια και έτρεξε στο ποτάμι. Έριξε επίτηδες το τσεκούρι του στο νερό και άρχισε τα κλάματα. Και πάλι παρουσιάστηκε ο Ερμής και αφού τον ρώτησε και έμαθε γιατί κλαίει, βούτυξε και έβγαλε όπως και την πρώτη φορά ένα τσεκούρι χρυσό και τον ρώτησε αν αυτό ήταν εκείνο που είχε χάσει. Ναι, αυτό είναι το δικό μου», φώναξε ο ξυλοκόπος ενθουσιασμένος. Ο Θεός, μπροστά σε αυτή την ψευτιά και την τόση ανέδεια, θύμωσε πολύ και όχι μόνον δεν του χάρισε το χρυσό τσεκούρι, παρά δεν του έδωσε ούτε το δικό του. Επιμήθειον, η τιμιότητα είναι η καλύτερη τακτική.